Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Και το σήμερα ποιο είναι? Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πανηγυρίζει, λες και ήταν πρώτο κόμμα στις εκλογές της 21ης του Μάη, επειδή κατάφερε να πάρει τρεις μονάδες σε μια εκλογή απλής αναλογικής, όπου μάλιστα ο βασικός πολιτικός αντίπαλος, που θα έπρεπε να είναι, δεν ξέρω αν είναι, η Νέα Δημοκρατία, πέτυχε μια ιστορική νίκη. Εμείς όχι μόνο δεν πανηγυρίζουμε, αλλά είμαστε βαθιά προβληματισμένοι γι' αυτό. Και λέμε ότι στόχος μας βασικός και με το κόμμα μας βασικό. Και το ΠΑΣΟΚ από την άλλη κατέγραψε μια άνοδο σε σχέση με την εκλογική δύναμη. Αλλά τι να κάνουμε όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και παραμένει το κόμμα εξουσίας που θα διεκδικήσει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει μέτωπο το κοινάλ, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι είναι το μοναδικό κόμμα που έχει ένα σχέδιο εναλλακτική διακυβέρνηση. Δεν έχετε μέτωπο τον κύριο Ανδρουλάκη, λέτε το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ουσιαστικά συμπλήρωμα. Τι να πω, και... να λέω την άποψή μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω μέτωπο. Η πολιτική μου αντιπαράθεση βασική είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική μου αντιπαράθεση βασική, κυρία Κοσιόνη, είναι ότι 4 χρόνια τώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει απαξιώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η βασική μου αντιπαράθεση είναι 4 χρόνια τώρα τα νοικοκυριά δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και το εισόδημά του συρρυκνώνεται. Και η εναλλακτική μας πρόταση που παρουσιάσαμε χθες, μην μείνουμε μοναχά στα πρόσωπα που την παρουσίασαν, έχει κάποιες άξονες, έχει κάποιες ιδέες, κάποιες προγραμματικές βάσεις για το πώς θα πάμε σε μια διαφορετική πορεία. Το θέμα έτσι του ΠΑΣΟΚ. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ο Ανδρουλάκης είναι Τσίπρας με γραβάτα. Θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό. Δηλαδή, αν βάλετε γραβάτα και κοιτάξετε στον καθρέφτη, αν. Πιστεύετε ότι μοιάζετε με τον κύριο Ανδρουλάκη? Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να είναι πολύ ευτυχής που και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση αλλά και σήμερα έχει απέναντί του και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και το λέω αυτό με απόλυτη επίγνωση του τι λέω. Διότι στην πρώτη αναμέτρηση ουσιαστικά έκαψε την προοπτική της απλής αναλογικής. Και μάλιστα με μονομέτωπο ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ και με διαρκή αναφορά ότι το ΠΑΣΟΚ κοινάλ δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη. Αυτή η στάση, δηλαδή τον αφήνει ανοιχτό την πιθανότητα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και όχι με τον όμορο πολιτικό του χώρο, να φτιαχτεί μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Νομίζω ότι έκλεινε και τα δύο ανοιχτότατα. Και τα δύο ενδεχόμενα ταυτόχρονα. Έλεγε δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη. Αυτό έλεγε. Και μόλις αυτό ευνοούσε το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη. Στις δεύτερες εκλογές, όταν ο κύριος Μητσοτάκης έφτασε στους 146 βουλευτές και το σχέδιό του είναι όχι απλά η αυτοδυναμία, αλλά η παντοδυναμία, άλλαξε το αφήγημα. Όχι δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη, αλλά και 149 να έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε με λίγο, αλλά και 149 να έχει, εμείς δεν θα συνεργαστούμε. Ναι, ποιον βοηθά αυτό? Τον κύριο Μητσοτάκη να θέτει εκβιαστικά διλήμματα. Τι είδους εκβιαστικά διλήμματα? Ότι θα πάμε και σε τρίτες εκλογές αν δεν έχω αυτοδυναμία. Τι λέτε? Και είναι το μόνο το οποίο μπορεί να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να έχουν επαναπαυθεί με τις 20 μονάδες διαφορά. Ξέρετε, δει, αυτό έχει διαμορφωθεί, κύριε Πρόεδρε, μια κατάσταση εδώ, μισό λεπτό, που σου λέει που η κυρία και η πολιτική δύναμη στις προηγούμενες εκλογές, ότι εγώ πάντα έλεγα ότι θέλω μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και δεν μου την έδωσε ο λαός στην κάλπη της απλής αναλογικής, θα τη διεκδικήσω στην επόμενη. Αλλά επειδή επιμένω και αυτό επιθυμώ, δεν θέλω να επιδιώξω κάποια άλλη συνεργασία, θα επιδιώξω και τρίτη αν δεν μου δώσετε αυτοδυναμία. Εσείς να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία λίγο δύσκολο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει αυτό εγώ οποίο... και ένας να σας λείπει, δεν σας τον δίνω. Εκτός κι αν μου πείτε ότι εγώ θα καταφέρω να κάνω τον άθλο και να περάσω μπροστά. Τι θα γίνει? Λοιπόν, κύριε Κοσιόνη, σας λέω ότι έχω πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας, η οποία είναι δυσμενής. Και ναι, εμείς θα παλέψουμε για να κάνουμε τον άθλο και να περάσουμε μπροστά. Σε κάθε περίπτωση θα παλέψουμε ώστε η χώρα αυτή να έχει σταθερότητα, έχει ένα πολιτικό σύστημα με σταθερότητα και μια δημοκρατία με υγεία, το οποίο απαιτεί όχι ανεξέλεγκτες και παντοδύναμες πλειοψηφίες, αλλά και ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση για να μπορεί να ελέγχει την κυβέρνηση. Από πού θα πάρετε? Θα εξαντλήσουμε όμως κάθε δυνατότητα να ανατρέψουμε αυτό το ποσοστό, το αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές. Γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, αλλά πιστεύω ότι είναι ζήτημα σταθερότητα για τη δημοκρατία. Αυτό από πού περνάει? Από εκεί και πέρα. Δηλαδή περνάει από την εξόντωση, την πολιτική εξόντωση του ΠΑΣΟΚ,